Περνάμε τώρα και στην υπόθεση με την Ντέμι Γεωργίου, την πρώην παίκτρια του MasterChef, που έφυγε ξαφνικά και ως αιτία δίνεται η βακτηριακή μόλυνση που έφτασε σε τέτοιο σημείο που να της κοστίσει τη ζωή. Την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία της. Υπάρχουν και οι επιθυμίες της για όσους θα παραστούν να της πούν το τελευταίο αντίο. Είχε εκφράσει τις επιθυμίες της από πριν να κάνουν μια δωρεά στα αδέσποτα ζώα της Πάρου, εκεί που εργαζόταν ο σεφ. Στο Sky λοιπόν έβγαλαν την Ματίνα Παγώνη να εξηγήσει από τι έφυγε μια νέα κοπέλα, μια κοπέλα σε νέα ηλικία. Είπε όλα αυτά για την βακτηριακή λίμωξη, ανέφερε και κάτι για το πεσμένο ανοσοποιητικό, γιατί πόσους έχουμε ακούσει να φεύγουν από αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι σύνηθες, έτσι. Δεν είμαι γιατρός, απλά λέω την εντύπωση που έχω. Η Παγώνη λοιπόν άρχισε να λέει αυτά τα επιστημονικά, από τι μπορεί να πάει κανείς αν δεν προσέξει αυτή τη συγκεκριμένη λίμωξη. Το θέμα όμως είναι ότι έβγαλαν την Ματίνα Παγώνη στο Sky, η οποία συνήθως προτιμάει το Μέγκα και έχει εκεί μία μόνιμη θέση, έτσι, έχει γίνει μέρος του σταθμού. Έβγαλαν την Ματίνα Παγώνη στο Sky επειδή παράλληλα στο διαδίκτυο υπάρχει μία έντονη φημολογία ότι η Ντέμι Γεωργίου μπορεί να είχε κάνει τα τσιμπηματάκια. Υπάρχουν και κάποιες αναρτήσεις στις παλαιότερες, στις οποίες αναφερόταν στους ψεκασμένους και ότι πολλοί συμφωνούσε με λογικές, ότι πολλοί θα ήθελαν να τους τελειώσω όπως η Μυγοσκοτόστρα, κάτι τέτοια. Θα σας θυμίσω τώρα κάτι. Ένα χρόνο πριν, η πασίγνωστη τραγουδίστρια σε όλο τον κόσμο, η Μαντόνα, είχε νοσηλευτεί για τον ίδιο λόγο, για βακτηριακή λίμωξη. Η Μαντόνα βεβαίως επέζησε, φαίνεται, δεν ξέρω, είχε καλύτερη μεταχείριση, πάντως επέζησε από αυτή την περιπέτεια. Αλλά εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία προσπαθούσαν να αντικρούσουν την φημολογία που υπήρχε στο διαδίκτυο και για την περίπτωση της Μαντόνα στο εξωτερικό, επαναλαμβάνω, ότι είχε κάνει τα τσιμπηματάκια. Δημοσιεύματα από μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωση προσπαθούσαν να τα αντικρούσουν λέγοντας ότι η Μαντόνα είχε κάνει κάποιες αναρτήσεις που εξέφραζαν θεωρίες ότι γενικώς ήταν αντίθετη με αυτά. Άλλοι λένε στο διαδίκτυο ότι τα είχε κάνει. Είναι πάντως μια σύμπτωση και το θέμα είναι ότι έφυγε μια νέα κοπέλα έτσι ξαφνικά, όπως υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις και για νεαρές ηλικίες και για μεσαίες ηλικίες και για μεγαλύτερες που φεύγουν έτσι ξαφνικά και για τις οποίες ακούγονται πάρα πολλά. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πολύ απλό, με ένα κλικ θα κάνετε εγγραφή και στη συνέχεια θα πατήσετε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποίησεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους και όσες έχετε γραφτεί ήδη να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι. Μια καλή συνέχεια από μένα, να είστε καλά. Γεια χαρά.